καλούμε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Παναγιώτη Νίκα, και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα ορκιστούν με θρησκευτικό όρκο να ανατάξουν το δεξί του χέρι. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Με προσδοκία και χαρά τελέσαμε την ορκομοσία του νέου περιφερειάρχου της περιφερίας Πελοποννήσου. Και οι ευχές μας είναι ολόθερμες και εγκάλιες. Προευχόμεθα να επιτύχει στο διάστημα της εξουσίας του και να ωφελήσει το λαό μας με έργα αγαθά. Για να γίνει όμως η ευχή μας πραγματικότητα, κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να έχετε υπόψη δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι η Πελοπόννησος είναι 99%, αν όχι 100% Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και ένας από αυτούς είστε κι εσείς. Άρα οφείλετε να έχετε πίστη στον Ιησού Χριστόν. Διότι, όπως εκείνος είπε, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλη, εις μάτιν η γρήπη σε να φυλάσσουν. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Και κατέληξε, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέντε. Πάντα δυνατά το πιστεύω. Και το δεύτερο είναι εκείνο που οι πατέρες μας, οι αρχαίοι Έλληνες, έθεσαν ενώπιον των αρχόντων, ότι θα κυβερνάτε ανθρώπους, ότι πρέπει να κυβερνάτε κατά τους νόμους και τελευταία ότι δεν θα κυβερνάτε συνεχώς, ού καή άρχεστε. Καλούμε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Παναγιώτη Νίκα, όπως απευθύνει τον πολιτικό ορκό στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που το επιθυμούν. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Καλή θητεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταπόκριση στις προσδοκίες σας είναι η συνεργασία μας στην πράξη με τις άλλες παρατάξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση, με όλους τους βουλευτές της περιφέρειάς μας. Επαναλαμβάνω, με όλους τους βουλευτές, με όλους τους δημάρχους, τους εκπροσώπους των φορέων, με τις άλλες περιφέρειες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και με την Εκκλησία μας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επιβιώσαμε ως έθνος χάρη στο λόγο, στην πράξη και στην οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Συνεργασία στη βάση όμως της ισοτιμίας, χωρίς καμιά ιστοροβουλία και με επίγνωση πως η περιφέρεια είναι ένας αυτοδιοικητικός θεσμός. Ένας αυτοδιοικητικός θεσμός, επαναλαμβάνω, με τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα και από τον νόμο αρμοδιότητες. Η περιφέρεια δεν είναι ένα κρατήδιο σε μια ομόσπονδη χώρα που ευτυχώς δεν είμαστε. Είμαστε αυτοδιοίκηση και αυτοδιοικητική και έχουμε επίγνωση των αρίων της δράσεώς μας. Συνεργασία σημαίνει να αναγνωρίζεις και να σέβεσαι το ρόλο και το έργο των άλλων παρατάξεων. Να σέβεσαι την ιδεολογία τους, τη διαφορετική προσέγγιση στα διάφορα ζητήματα. Να ενημερώνεις τους βουλευτές, όλους τους βουλευτές, για τα έργα και τις δράσεις που αφορούν στον νομό και την περιφέρεια. Να σέβεσαι το έργο και την προσφορά δημάρχων και δήμων. Οι δήμαρχοι είναι αυτοί που κάνουν τα έργα. Τα έργα ανήκουν σε αυτούς που τα μελετούν, σε αυτούς που τα επιβλέπουν, σε αυτούς που κάνουν το διαγωνισμό, σε αυτούς που τα συντηρούν. Σε αυτούς ανήκουν τα έργα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το τιμούμε και σε κάθε ευκαιρία να το διαχειρίσουμε. Συνεργασία σημαίνει να σέβεσαι, να έχεις συνείδηση της διαχρονικής προσφοράς της Εκκλησίας, όπως είπα,
να στηρίζεις το πνευματικό έργο, να ξέρεις ότι στη δημοκρατία κάποτε τελειώνει η θητεία. Υπάρχει ένα τέλος στη θητεία. Και αυτό το τέλος πρέπει να το θυμάμαι και να φεύγουμε από τη θέση που μας έταξε ο λαός υπερήφανοι. Ας είναι φέτος, και ασφαλώς θα είναι, το τελευταίο καλοκαίρι, όπου η περιφέρειά μας ήταν ένας απέραντος σκουπιδότοπος και δεν έχω διάθεση να περιγράψω την κατάσταση και τις συνέπειες αισθητικές, οικονομικές, που ασφαλώς τις γνωρίζετε όλοι και καθημερινά τις υφιστάμεθα κάποιες περιοχές της περιφέρειάς μας με ιδιαίτερη ένταση. Γι' αυτό ζήτημα πρώτης προτεραιότητας είναι. Συνεργαζόμαστε, κρατάμε ό,τι επιβάλλεται να κρατηθεί από την πολύχρονη διαδικασία και τις σχετικές αποφάσεις. Φροντίζουμε να μην χάσουμε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας. Βελτιώνουμε ό,τι μπορεί να βελτιωθεί. Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση και κυρίως θυμόμαστε πως δωρεάν διαχείριση των απορριμμάτων δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο και πως το πιο ακριβό σκουπίδι είναι αυτό που δεν μαζεύεται ή που ρίχνεται στις ανοιχτές χωματερές. Η περιφέρειά μας θεωρείται το παράδειγμα προς αποφυγή. Η χώρα μας πληρώνει ως πρόστιμο εκατομμύρια ευρώ για τις χωματερές και με το θέμα αυτό πρέπει να τελειώνουμε άμεσα, τώρα. Άλλα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η προβληματική λειτουργία σχεδόν όλων των μονάδων βιολογικού καθαρισμού, η έλλειψη σχεδιασμού για τη διαχείριση της λιμαντολάσπης, κάθε σχεδιασμού, η απαράδεκτη λειτουργία πολλών πυρηνελαιοργείων, αναφέρομαι ιδιαίτερα στη Μεσσηνία και στην Αργολίδα, η αποκατάσταση πυρπολιμένων περιοχών και τονίζω με έμφαση η αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης περιοχών, η Λακωνία γνωρίζει πολύ καλά, δηλαδή της ερημοποίησης τροπικά. Έχουν άμεση ανάγκη παρέμβασης. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα της περιφέρειας. Ως προς τη διοίκηση τώρα, υπάρχει άμεση ανάγκη διοικητικής ανασυγκρότησης. Άμεση ανάγκη με ενίσχυση του ρόλου των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών. Εγώ εμπιστεύομαι τους υπαλλήλους της περιφέρειας, καθώς και με τον περιορισμό του ρόλου των αναπτυξιακών εταιριών. Άγιοι Πατέρες, θα μας βοηθήσει ο Θεός να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας. Είναι μεγάλος ο ανήφορος, είναι μεγάλος ο αγώνας και τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ας έχουμε την τύχη, λέγω και πάλι, στο τέλος της θητεία μας, να αφήσουμε ένα εμφανές έργο και η κοινή συγκίνηση να λέει ότι αντικειμενικά προσφέραμε ωφέλιμες υπηρεσίες στο έθνος, την πατρίδα, την περιφέρειά μας, την νεολαία μας, τους ανθρώπους της ανάγκης. Μέρος καταρχάς του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη και του Υπουργού του κ. Θεοδωρικάκου, παρακαλώ δεχτείτε τις ευχές για μια παραγωγική και γόνιμη θητεία, η οποία θα πρέπει να έχει ως σκοπό, και το ξέρετε όλοι σας καλύτερα από μένα, την ανάδειξη της Πελοποννήσου στη θέση που πραγματικά της αξίζει. Η Πελοπόννησος είναι ένας τόπος ευλογημένος, είναι ένας τόπος με πολλές ομορφιές, είναι ένας τόπος που συνδυάζει ορεινό τουρισμό, παραθαλάσσιο τουρισμό, όλες τις εποχές του χρόνου και είναι κρίμα πραγματικά τα στοιχεία που είπατε να έχει μόνο το 2,5% της τουριστικής των τουριστικών εσόδων της Ελλάδας. Είναι σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από την Αθήνα και εκεί πιστεύω ότι πρέπει να δώσετε έμφαση στο να αναδειχθεί και να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Ξέρετε, είναι το ζητούμενο σε όλες αυτές τις μέρες και δεν θα μακρηγορήσω γιατί σήμερα η μέρα ανήκει στο Περιφερειάρχη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι η ανάπτυξη. Όλοι μιλάμε γι' αυτό, όλοι συζητάμε γι' αυτό, όλοι το ψάχνουμε. Μία ανάπτυξη που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, μία ανάπτυξη που θα κάνει καλύτερη παιδεία, που θα κάνει καλύτερη υγεία, καλύτερη την καθημερινότητά μας. Ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει αν δεν βάλουν μπροστά τις περιφέρειες. Αυτές είναι οι πραγματικές αντιμηχανές ανάπτυξης. Η περιφέρεια ξέρει τα πραγματικά προβλήματα του τόπου και η περιφέρεια θα έχει κάθε τι που χρειάζεται για να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της. Και σε αυτό η κυβέρνηση θα είναι όλη σε αγαστή συνεργασία με όλες τις περιφέρειες, με όλα τα περιφερειακά συμβούλια. Οι εκλογές πράγματι περιφερειακών τελειώσαν στις 2 Ιουνίου. Πλέον είναι ώρα για δουλειά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που άκουσα να έχετε οριοθετήσει τις προτεραιότητάς σας. Είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί ό,τι κρίνεται εσείς ότι είναι καλό και προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι καιρός για γκρεμίσματα, δεν είναι καιρός
για στήρες αντιπολιτεύσεις είναι καιρός για συνεργασία. Και όλο ανεξαρτήτως Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως της προέλευσης και της παράταξης που προέρχεται, πρέπει να συνδράμει για να πετύχει, γιατί η επιτυχία του Περιφερειάρχη είναι επιτυχία της ίδιας Περιφέρειας. Σας ευχαριστώ πολύ.